everybody και καλώς ήρθατε στο τελευταίο σας Energy Focus. Το Energy Focus σου αλλάζει, γίνεται μηνιαίο και παράλληλα αποκτά ολοκένουργιο περιεχόμενο. Αν θέλεις να μάθεις όλα τα νέα του καναλιού και παράλληλα να πάρεις μέρος στο μηνιαίο διαγωνισμό με δώρο μία προσωπική πρόβλεψη μόνο για σένα, τσέκαρε στο κουτάκι πληροφοριών που θα σου έχω αφήσει το link για το βίντεο στο οποίο θα μάθεις όλες τις αλλαγές και παράλληλα θα μάθεις πώς θα πάρεις μέρος στο διαγωνισμό. Προχωράμε κατευθείαν στο ζωδιάκι σου, φίλια! Γεια σου Τοξότη, καλώς ήρθες στο τελευταίο της εβδομαδιαίου Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο προσφατό σου παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Ξεκινώντας την ενέργεια στο πρόσφατό σου παρελθόν, όπου βλέπω ότι υπήρχε μια αλλαγή στο περιβάλλον σου ή μια αλλαγή στον τρόπο που έβλεπες το περιβάλλον σου. Θέλω να πω ότι βλέπω κάποιους που κάνατε μια νέα αρχή σε επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί να μου αλλάξατε σπιτάκι, μπορεί να φύγατε από τους γονείς σας, μπορεί να αρχίσατε ακόμα και τη δικιά σας επιχείρηση με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και αρμονικά. Βλέπω όμως και κάποιους άλλους που είδανε ότι η υπάρχουσα κατάστασή τους έχει αρχίσει να θέλει μια αλλαγή, έχει αρχίσει να σας παγώνει, να σας ξενερώνει, να μην σας ενδιαφέρει και τόσο πολύ, να σας κάνει να νιώθετε κάπως άβολα. Βλέπω ότι ακόμα και μέσα στο σπίτι μπορεί να συνέβη κάτι το οποίο έκανε την κατάσταση να παγώσει λίγο. Μπορεί ας πούμε να έφυγε ο γιος σου, να πάει να σπουδάσει και κάπως εσύ ένιωσες αυτή την αλλαγή σαν μια εγκατάλειψη. Μπορεί να έμαθες ή να νιώθεις ότι μέσα στο σπίτι σου δεν υπάρχει πια αυτή η ένωση που υπήρχε κάποτε, ότι λείπουν πράγματα. Μπορεί ακόμα να μας δείχνει και προβλήματα σε οικονομικό, παιδιά, επίπεδο, που ίσως να αλλάξανε τον τρόπο που βλέπετε τη ζωή, το περιβάλλον σας και τα πρακτικά σας θέματα. Βλέπω, όπως σου είπα και πριν, ότι από τη μεριά σου υπήρχε ελπίδα, πίστευες στην καρμική δικαιοσύνη, πίστευες στη δικαιοσύνη γενικότερα. Όπως και να έχει, έκανες την υπομονή σου και ήλπιζες ότι σιγά σιγά τα πράγματα θα γυρίσουν προς τα μέρος σου. Δηλαδή σκεφτόσουν ότι okay, το παιδί θα πάει να σπουδάσει. Πόσα χρόνια πια κρατάνε αυτές τις σπουδές? 2 χρόνια, 2 χρόνια μετά θα γυρίσει. Δηλαδή έβλεπες, πώς να σου πω, τα δεδομένα πίσω από τις καταστάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έβλεπες ότι ναι μεν η κατάσταση μέσα στο σπίτι σου με το σύζυγό σου έχει παγώσει, δεν είστε πια το ίδιο. Ναι, μεν καταλάβαινες ότι πρέπει και εσύ να κάνεις βήματα δικά σου ξεχωριστά σε αυτή τη ζωή, αλλά ίσως και να μην είχες αποφασίσει ακόμα να φύγεις εντελώς από αυτή τη σχέση. Δηλαδή, μπορεί εδώ πέρα να μας δείχνει κάποια διαζύγια που μπήκανε μπροστά, όμως μπορεί και να μας δείχνει κάποια διαζύγια τα οποία κάπως τα αναβάλουμε. Okay. Το σίγουρο είναι ότι εσύ προσπαθούσες να ισορροπήσεις τον εαυτό σου μέσα σε συγκεκριμένη κατάσταση. Προσπάθησες όσο μπορείς να συμπεριφερθείς καθώς πρέπει. Για κάποιους υπάρχουν θέματα νομικά, γραφειοκρατικά, τα οποία δημιούργησαν όλες αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή του τύπου σκάει η εφορία και σου λέει θέλω 800 ευρώ, και εσύ λες θα πάρεις εσύ τα 150 που έχω στην άκρη και θα σου χρωστάω και άλλα 650 μετά. Κατάλαβες θέλω να σου πω? Κάτι βλέπω ότι συμβαίνει, με το οποίο, από το οποίο δεν είναι ότι μπορούσες να την κάνεις με ελαφρά. Έπρεπε να το διαχειριστείς και ακόμα και αν την έκανες με ελαφρά και πάλι φαίνεται να το περιμένεις κάπως να σου έρθει. Να έρθει η απάντηση, να έρθει το αποτέλεσμα, να έρθει το χαρτί. Εντάξει, εσένα καλά σε βλέπω, απλά μου κοιμάσαι με το ένα μάτι ανοιχτό. Σαν να παρατηρείς καταστάσεις. Την ισορροπία σου προσπαθείς να την κρατήσεις μέσα σου, τουλάχιστον σε πνευματικό επίπεδο, και νομίζω ότι για τους περισσότερους θέλει να μας πει ότι νιώθετε ότι αυτά που κάνατε τα κάνατε πολύ σωστά και όμορφα και σοφά. Βέβαια, δυστυχώς, επειδή έχεις βγάλει και temperance, για κάποιους μας δείχνει το εντελώς αντίθετο. Ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ίσως να μην έκανε σωστά, ίσως να υπήρχαν ανώριμες πράξεις, ανώριμες λέξεις, ίσως να έκανες κάποια πράγματα που τελικά έκαναν άλλους ανθρώπους να νιώσουν εγκατειλημμένοι από εσένα. Κατάλαβες? Πάντως σίγουρα υπήρχε πρακτική αλλαγή στο περιβάλλον σου, στο πρόσφατο παρελθόν, ή εσύ άρχισες να βλέπεις το περιβάλλον σου διαφορετικά. Εντάξει, Δηλαδή από εκεί που το σπιτικό σου ήταν ένα καθώς πρέπει σπιτικό, τώρα χρωστάει ξαφνικά 650 € στην εφορία και δεν γουστάρεις. Προσπαθείς να βρεις την ισορροπία σου, αλλά δεν γουστάρεις. Επίσης για κάποιους μπορεί να μας λέει για κάποιον που έφυγε και περιμένετε να γυρίσει, γιατί ξέρετε ότι η βάση δεδομένων, η βάση καρμικής δικαιοσύνης, αν το περιμένετε αυτό το άτομο θα γυρίσει και δεν ξέρω εγώ τι θα κάνει. Λοιπόν, τώρα στο παρόν σου έχεις αγάπη. Δεν ξέρω τη φάση, για τους περισσότερους όμως κάποιο άτομο υπάρχει εδώ. Μπορεί να είναι μια καινούρια φίλη, είναι καινούριο άτομο θεωρώ εγώ. Καινούρια φίλη, καινούριος φίλος, καινούρια γνωριμία. Κάπως εισάγεται ενέργεια συναισθηματική στη ζωή σου. Δεν θεωρώ ότι είναι αποκλειστικά η δική σου οπτική πλέον επί των πραγμάτων. Δεν νιώθω ότι είναι αποκλειστικά η νέα ευκαιρία που νιώθεις ότι σου δίνεται επειδή η καρδιά σου έχει όσο μπορεί καθαρίσει και θέλει μια νέα αρχή. Νιώθω ότι υπάρχει και πράξη, νιώθω ότι υπάρχει συγκεκριμένο άτομο, νιώθω ότι έχεις αρχίσει ήδη να κάνεις γνωριμίες με βάση αυτή την ενέργεια και για πολλούς υπάρχει μια γνωριμία στην οποία υπάρχει φλερτ. Φλερτ, εντάξει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπω ότι ναι μεν για κάποιους το θέμα είναι φιλικό και προσπαθεί να σε βοηθήσει ένα άτομο να ξεπεράσεις όλα αυτά που σου έχουν πονέσει στο παρελθόν. Όμως για τους περισσότερους είναι ένα άτομο που μπαίνει στη ζωή σας ενώ εσείς έχετε στο μυαλό σας ή στην καρδιά σας ένα άλλο άτομο. Δηλαδή ακόμα ίσως να μην έχεις ξεπεράσει μία κατάσταση, αλλά παράλληλα να αλληλεπιδράς με ένα νέο άτομο. Όπως επίσης μπορεί να μας δείχνει ότι μπορεί να είσαι στο σπίτι με τον άντρα σου και να μιλάς με έναν άλλον online, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Και κάπως έτσι δημιουργείται και μία ψιλοπροδοσία, για να σου πω την αλήθεια. Βλέπω ότι λοιπόν, υπάρχει ένα άτομο εδώ πέρα που κάνει φλερτ. Φλερτ, προσπαθεί να δώσει το συναίσθημά του ακόμα και αν δεν είναι φλερτ, να σε προσεγγίσει έστω και φιλικά. Και βλέπω ότι είτε είσαι εσύ αυτό το άτομο, είτε είναι ένα άλλο άτομο που σε προσεγγίζει, βλέπω ότι αντιμετωπίζει αντίσταση. Εντάξει, η αντίσταση αυτή μπορεί να είναι οι σκέψεις του. Το δεν είναι σωστό, το μόλις χώρισα, δεν είναι σωστό να ασχολούμαι με κάποιον άλλον, ή έχω τον Τάκη, οπότε δεν είναι σωστό να ασχολούμαι και με τον Μάκη. Okay. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι και τα άτομα. Να είναι η φίλη σου που σου λέει ρε φίλε, είναι δυνατόν να ασχολείσαι με αυτό το άτομο ενώ ακόμα δεν ξέρεις τι θα κάνεις με το άλλο άτομο. Μπορεί να είναι κάποιες διαφορές που μπορεί να έχεις με αυτό το άτομο. Πολύ, πολύ μου βρωμάει πάλι. Τρίτη ενέργεια, γαμώτο. Παιδιά, τι έχετε πάθει? Σας έκαισε η άνοιξη. Θα τα ακούσεις εσύ το ξότι για όλους μου φαίνεται. Ξέρετε πόσα διαβάσματα έχω βρει με τρίτες ενέργειες και τρίτα άτομα. Και τρίτα άτομα εννοούμε διάφορα πράγματα. Δεν εννοούμε μόνο το γκόμενο της γκόμενας. Τέλος πάντων, αυτό το άτομο για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι από απόσταση και ίσως αυτή να είναι η τρίτη ενέργεια. Όμως η αλήθεια είναι ότι βλέπω αυτή τη συναισθηματική αρχή, αυτό το παραθυράκι που ανοίγει για σένα. Οκ. Okay. Και πας εσύ να μπεις εκεί στο παραθυράκι και βλέπεις ότι έχει λύκους, έχει λιοντάρια, έχει ανθρώπους με φτιάρια έτοιμους να σε φάνε. Δεν ξέρω τι πας να κάνεις εκεί. Μπορεί και εσύ να αντιστέκεσαι μόνη σου ή μόνος σου από ανασφάλεια. Οκ, ή μπορεί να είσαι ανοιχτή ή ανοιχτό σε πάρα πολλές απόψεις και να τυχαίνεις, ξαναλέω, να έχεις μια διαφορά με αυτό το άτομο. Να μένει πολύ μακριά, να είναι μεγάλη διαφορά ηλικία σας, να υπάρχει κάποιο άλλο άτομο στη ζωή του, να είναι μιας άλλης κουλτούρας. Να μην θεωρούν οι άνθρωποι γύρω σου ότι σου πάει ή ότι είναι σωστό. Να είναι ο πρώην της κολλητής σου. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει εδώ, αλλά έχω μια πολύ θετική ενέργεια, την οποία όμως είτε χρησιμοποιείς αρνητικά για εσένα, δεν την αφήνεις να σε ακουμπήσει, με αποτέλεσμα να σε κάνει ακόμα πιο, πώς να σου πω, αντιδραστική ή αντιδραστικό, ή μας μιλάει για μια ενέργεια που για κάποιο λόγο δημιουργεί αρνητικές ενέργειες. Δηλαδή, ναι, εμένα έχουμε μια νέα αλληλεπίδραση, όμως εις βάρος μιας άλλης αλληλεπίδρασης ή μιας άλλης κατάστασης. Είναι λίγο παράξενη η περίοδος αυτή για σένα. Πρέπει να είναι λίγο bittersweet, λίγο γλυκόπικρη. Ίσως να σκέφτεσαι παράλληλα το μέλλον, αλλά ίσως και το παρελθόν, ό,τι έγινε, τα λάθη, τις προδοσίες. Ίσως ακόμα να φυλάγεσαι ή να περιμένεις αυτή την κατάσταση που λέγαμε εδώ πίσω. Να ανησυχείς γιατί περιμένεις μια απόφαση, περιμένεις το κάρμα να γυρίσει σε σένα κάπως. Για πολλούς είναι τρίτα άτομα αυτά, λοιπόν πάμε παρακάτω. Στο σύντομα σου μέλλον, το ξωτάκι μου, σε βλέπω τουλάχιστον σε επαγγελματικό, πρακτικό, οικονομικό επίπεδο καλά. Έχεις ανακτήσει πάλι τις δυνάμεις σου και την ισορροπία σου. Αν λοιπόν εδώ πίσω μας δείχνει για τέτοιου τύπου αλλαγές, στο σύντομα μέλλον κάπως φαίνεται να έχεις εγκληματιστεί στη νέα σου θέση στη δουλειά, έδωσες τα 600 ευρώ στην εφορία και τελείωσε και το θέμα. Κατάλαβες, δηλαδή είναι καλό, είναι πολύ θετική η ενέργεια στο πρακτικό, επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο. Βλέπω όμως ότι κάπου θα ψιλοπέσουν τα καράβια σου έξω σε συναισθηματικό επίπεδο. Είτε γιατί συνεχίζεται αυτού του τύπου η προδοσία, είτε γιατί η προδοσία σταματάει, αλλά και πάλι σε βρίσκει στεναχωρημένη ή στεναχωρημένο, είτε επειδή καταλαβαίνεις ότι πολύ απλά αυτό το πράγμα εδώ πέρα δεν προχωράει. Με τη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση μπορεί να μην προχωράει πάρα πολύ απλά, γιατί ναι, με μια χαρά είναι το άτομο αυτό, ναι, ok, γουστάρετε, αλλά εσύ σκέφτεσαι ακόμα τα παλιά. Δηλαδή μπορεί αυτό το πράγμα ακόμα και να προχωράει, αλλά εσύ να έχεις μείνει πίσω, να μην μπορείς να νιώσεις πράγματα, να μην μπορεί αυτό το άτομο να νιώσει πράγματα για εσένα. Σε συναισθηματικό επίπεδο λοιπόν δεν δείχνεις να έχεις εγκληματιστεί στο σύντομο μέλλον στις αλλαγές. Οκ, έχουμε λίγη ακόμα δουλίτσα. Σε βλέπω να έχεις λίγη απογοήτευση, λίγη απελπισία. Προφανώς για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι κάποιο νέο που μαθαίνετε, κάτι που συμβαίνει. Νιώθω ότι θα αρχίσεις να βλέπεις και ως προς μια συγκεκριμένη επαφή ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και να απογοητεύεσαι. Αλλά πρόσεξε τώρα, γιατί το λέω έτσι, γιατί υπάρχουν και καταστάσεις με τα τρίτα άτομα, καταλάβατε. Οπότε μπορεί εσύ εδώ πέρα να έχεις γνωρίσει ένα άτομο και εδώ πέρα να μου δείχνει την απογοήτευση, την ξενέρα, την αλλαγή ανάμεσα σε σένα και το άτομο που προϋπήρχε στη ζωή σου, που ήδη σου έχει δώσει μία σταθερότητα. Οκ, σίγουρα τα πράγματα αλλάζουν στο σύντομο μέλλον, σίγουρα θα δεις πράγματα να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια σου. Δεν θα είναι πράγματα που σε ευχαριστούν. Θα είναι πράγματα όμως που θα σου ανοίγουν τα μάτια, θα είναι πράγματα που θα σου διευρύνουν τους ορίζοντες και θα σε κάνουν να συνειδητοποιείς διάφορες καταστάσεις. Στο σύντομο σου μέλλον δεν υπάρχει έρωτας. Όμως. Δηλαδή, όποιο και να είναι αυτό το άτομο εδώ πέρα, δεν έχει καταφέρει να σε κάνει στο σύντομο μέλλον να το ερωτευτείς, ή ακόμα και αν σε έχει καταφέρει να το ερωτευτείς, κάπως αυτός ο έρωτας δεν είναι κάτι που ζεις όπως θες. Εντάξει. Κατά τα άλλα, η ενέργειά σου είναι πάρα πολύ θετική, δηλαδή σε πάνω από το μέσο όρο. Μια χαρά θα πηγαίνει η ζωή. Απλά σου λέω, κάπου θα νιώθεις ότι τα καράβια σου έχουν πέσει έξω, κάπου θα νιώθεις ότι δεν μπορείς να κυνηγήσεις το 100% ορισμένα πράγματα που θεωρείς εσύ ότι θα σε κάνουν ευτυχισμένη ή ευτυχισμένο. Κάπου καταλαβαίνεις ότι ορισμένα πράγματα θες να έρθουν με κάποιον τρόπο, όμως δεν μπορείς να τα κάνεις εσύ να έρθουν έτσι όπως τα θες. Και κοινώς καταλαβαίνει στο σύντομο μέλλον ότι η φρυγανιά σε ορισμένα επίπεδα έχει πέσει στο πάτωμα. Αυτό είναι κάτι που το διαχειρίζεσαι μια χαρά. Έχω ένα καρμικό ζευγαράκι εδώ πέρα. Μιλάμε για πολλές περιπτώσεις με τρίτα άτομα. Πάρα πολλές, παιδιά. Τι πάθατε. Ο πεταλουδίτσος και η πεταλουδίτσα. Λοιπόν, απογοήτευση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που φαίνεται να έχουν κάνει πράγματα μαζί, να έχουν μια σταθερότητα. Κινήσεις που συμβαίνουν, αλλά και πάλι αυτές οι κινήσεις δεν είναι ότι σε γεμίζουν συναισθηματικά. Γενικότερα σου λέω, ναι μεν, έχεις εγκληματιστεί σε πρακτικό επίπεδο, αλλά σε συναισθηματικό επίπεδο ακόμα δεν έχεις ξεπεράσει τι συνέβη εκεί πίσω, δεν έχεις ξεπεράσει σημαίνει τώρα, παρατηρείς ότι αυτό το άτομο, ναι με ένα παραθυράκι, αλλά αυτό το παραθυράκι δεν σε καλύπτει. Σίγουρα μάλλον στο επόμενο σου διάβασμα θα σε δούμε να ψάχνεις κάτι άλλο, μου φαίνεται, δεν ξέρω, σίγουρα, όχι, το σίγουρα το παίρνω πίσω. Οκ. Έχεις αρχίσει και αναρωτιέσαι όμως τι πρέπει να γίνει με ένα άτομο για να νιώσεις εσύ καλύτερα με το ίδιο το άτομο ή με κάποιο άλλο άτομο. Εντάξει το ξωτάκι μου. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, ελπίζω να σου άρεσε το διαβασμά σου. Αν κάνε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share. Όπως ξέρεις, σύντομα θα ξεκινήσουμε τα μηνιαία ζωδιάκια με αλλαγή περιεχομένου. Μην ξεχάσεις ότι παίζει και ο διαγωνισμός. Μπες στο link που σου έχω αφήσει στο κουτάκι πληροφοριών για να πάρεις και εσύ μέρος για ένα μίνι προσωπικό διάβασμα δωράκι, το ξωτάκι μου, και να δούμε πώς θα ξεφύγεις. Εντάξει, λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σύντομα. Φιλιά πολλά, bye!